Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα με την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο και σε σένα. 77 όντως. 77 παιδιά, πολύ μεγάλο το σύνολο, ικανοποιητικό. Χάμος, μεγάλος όγκος, αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες συμμετοχές φέτος σε παιδιά. Πάντα εκεί βέβαια κινούμαστε, στα 70 με 80 παιδιά, αλλά είναι πολύ θετικό που ακόμα καταφέρνουμε και κρατάμε τόσα παιδιά στο χώρο του κολυμπητηρίου. Και για όσους δεν έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία, τους το προτείνω, αν δεν έχουν φύγει το Σαββατοκύριακο κάπου, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις ζέστες, να πάνε μια βόλτα, ειδικά για τους Ηρακλειδείς το λέω αυτό, να πάνε μια βόλτα από το Εθνικό, να δούνε τι κάνουν αυτά τα 77 παιδιά και μέσα στην πισίνα, αλλά κυρίως θα πω, Γιώργο, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, και έξω από την πισίνα, με τα συνθήματά τους, με τα τραγούδια τους, γιατί μιλάμε για παιδιά 9 με 12 ετών, έτσι που... Ναι, ναι, έξω από την πισίνα όπως τα λες, επειδή τα έχεις ζήσει κιόλας. Όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Είναι, ναι. Γίνεται πόλεμος στην Κερκίδα, η αλήθεια είναι, ναι. Γίνεται είναι πολύ ωραίο αυτό. Γίνεται χαμός. Ναι, ναι. Τι να περιμένουμε από τα καμάρια σας? Κοίταξε, επειδή είμαι αρκετά αισιόδοξη για φέτος, τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και σωματικά και ψυχολογικά. Αν όλα πάνε με το δεξί που λέμε, πιστεύω ότι θα είναι και η καλύτερη χρονιά της προαγωνιστικής του Ηρακλή. Δηλαδή θα πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο των αγώνων. Αν όλα πάνε δεξιά. Και, αν, και με λίγο τύχη, με λίγο σπρόξιμο, πιστεύω ότι μπορεί και να είμαστε και η πρώτη ομάδα σε χρυσά μετάλλια. Ωραία. Και όταν, είμαι γίνει, πολύ και όταν με το καλό γίνει αυτό, δεν λέω αν, λέω όταν, ναι, 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 δηλαδή ναι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα ήθελα αυτά τα βλαστάρια κάποια στιγμή να τα έχουμε εδώ με τα μετάλλια του, γιατί του αξίζει να τα προβάλλουμε, έτσι. Βέβαια, όποτε μας καλέσει, όπου... ότι είμαστε. Σας κάλεσα ήδη τώρα, μόλις. Τέλεια, τέλεια. Δηλαδή από Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε εκεί. Γιώργο, βοήθησε μας. Παρακαλώ. Ναι, παίρνουμε. Βοήθησε μας λίγο με πρόγραμμα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να περάσει μια βόλτα από το Εθνικό, έστω για να σας δει λίγο. Ωραίες, ναι. Πρόγραμμα, αγώνες, που σου κού είναι, έτσι. Όπως είπες και εσύ, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι πρωί και απόγευμα. Το πρωί όποιος θέλει μπορεί να έρθει στις 9 η ώρα ξεκινάνε οι αγώνες. Ναι. Και το απόγευμα ξεκινάνε στις 6. Όποιος μπορεί. Είναι αυτό στο... το πρωί 9 δεν ξέρω πώς θα το προτιμήσουν. Το 6 πιο καλά μου ακούγεται. Το απογευματινό είναι πιο ωραίο, ναι. Μπορεί να πεις και ένα καφέ στην Κερκίδα να παρακολουθήσεις. Σωστά. Τα έχεις τα βλαστάρια εκεί? Έχω έναν πιτσιρικά ο οποίος ήταν πρόθυμος να μιλήσει όταν του είπα ότι θα βγω στο ραδιόφωνο στο Γιώργο το Ματζιούκι. Ναι. Με λέει θέλω και εγώ να μιλήσω, λέει μαζί του. Βέβαια, το όνομά του, το όνομά του. Είναι ο Κατσαρός ο Παναγιώτης. Έτοιμος. Θες να τον δώσω? Εννοείται, εννοείται. Έλα Παναγιώτη. Εκπληξούλα είναι αυτή. Γεια σας. Γεια σου Παναγιώτη. Είσαι έτοιμος για τους αγώνες? Ναι, ναι. Πόσο χρονών είσαι? 11. Είσαι 11 ρε θηρίο, ε. Ναι. Και τα κολυμπάς όλα ελεύθερα, ύπτια, πεταλούδες, πρόστια, αυτά όλα. Ελεύθερο, ύπτιο λίγο, αλλά όλα τα άλλα εντάξει. Όλα τα άλλα τα έχουμε, έτσι. Ναι. Ωραία. Μετάλλια θα πάρουμε? Ναι. Πόσα? Θα προσπαθήσω. ένα-δύο. Ένα-δύο καλά είναι, άμα παίρνει ο καθένας ένα-δύο, μια χαρά είναι. Ναι. Χίλια χρόνια Ηρακλής, έτσι. Ναι, πάντα. Μπράβο παλικάρι μου. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να σε καλά. Γεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Ωραίο. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος έλα, είναι. Έλα, Γιώργο, έλα, Γιώργο. Ναι, δυνατός ο Παναγιώτης, δυνατός. Πολύ. Σε πληροφορώ ότι είναι και η Ηρακλάκη άρρωστο, είναι στο γήπεδο, στο βόλι πάει, στο μπάσκετ πάει, παντού πάει. Ένα με δύο μετάλλια μας έταξε στον αέρα. Α, έτσι μας έταξε. Ένα με δύο, ναι. Ένα με δύο. Θα φανεί. Θα σε ενημερώσω. Να στείλεις τις ευχές μας και τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα παιδιά. Και στα 77, σε όλο το team εκεί. Αν θες να αναφέρεις και τους υπόλοιπους που είστε και όλο τον χρόνο δουλεύετε για αυτούς τους αγώνες. Βέβαια, είναι ο Κιτσούλης ο Χρήστος, ο οποίος είναι ο συνάδελφός μου εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο. Ωραία. Είναι η Ζάντου η Κατερίνα, η οποία μας τροφοδοτεί παιδιά. Παγκόσμια πρωταθλήτρια, να πω εγώ, στο ναι, Πόλο. Ναι, ναι, στο Πόλο, ναι. Και με αθλήτρια τον του Ηρακλή. Φυσικά. Ναι. Και είναι και από το Ποσειδώνα Κολυμπητήριο ο Μανιόπουλος ο Γιώργος και ο Λιμνιός ο Πλούταρχος. Είμαστε όλοι συνάδελφοι. Όλοι αυτοί αποτελούμε το team της προαγωνιστικής των προπονητών. Όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε μέρα. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάτε πάρα πολύ καλά και το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Να είσαι καλά Γιώργο, θα σε περιμένουμε. Να είσαι καλά. Θα το προσπαθήσω. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ. Γεια σου.